αναφέρεται σε τραγούδι και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Αλέξανδρε, δεν το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι σήμερα? Το άκουσα πριν από λίγο. Είδες, το άκουσε. Όχι, γιατί βάζουμε στοιχήματα εδώ από ό,τι καταλαβαίνεις. Καλησπέρα και όλα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα Αλέξανδρε. Χθες βγάλαμε τον έναν παίχτη που δεν έχασε λεπτό στο πρωτάθλημα, σήμερα βγάζουμε τον άλλον. Είμαστε οι άχαστοι. Ναι, δεν χάνουμε λεπτό, πραγματικά. Υπερορίες, Αλέξανδρε, για να βγει αυτό το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Μπορώ να το πούμε και έτσι, ναι, απλώς δεν φάνηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, επειδή ερχόντουσαν πολύ γρήγορα τα παιχνίδια. Μπορώ να πω ότι δεν μας φάνηκε καθόλου. Ήταν ουσιαστικά το κλειδί για τον ΠΑΟΚ αυτή η συνοχή που είχατε εσύ, τα δύο τα παιδιά στο κέντρο της άμυνας και γενικά και η πλάγη, οι πέντε της άμυνας? Γιατί εντάξει, όλη η ομάδα αμήνεται, το ξέρουμε αυτό, αλλά είναι άλλο να έχεις τόσα παιχνίδια με τους ίδιους παίκτες μαζί. Ναι, με τα περισσότερα παιδιά είμαστε πάρα πολύ καιρό μαζί, είμαστε από πέρσι, 1,5 χρόνο. Μια ομάδα, όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται συνοχή. Και νομίζω ότι είναι το κλειδί αυτό σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Είμαστε πρόσωπα, παιδιά, κινήσεις που οι οποίες ο ένας γνωρίζει τον άλλον και νομίζω οι αυτοματισμοί μέρα με τη μέρα γίνονται όλο και περισσότεροι. Τώρα χρειάζεται να φωνάζεις λιγότερο δηλαδή? Δεν γίνεται αυτό πραγματικά. Σε ορισμένα παιχνίδια που δεν φώναξα πολύ και δεν είχα δουλειά, πραγματικά δεν παίρναγε ώρα με τίποτα. Το παθαίνω και εγώ, όταν δούλευα μικρός σε κάτι καφέ, δεν είχε κόσμο και δεν περνούσε η ώρα με τίποτα. Τουλάχιστον να δικαιολογούμε τα λεφτά που βγάζουν. Ακριβώς. Παρατηρούσα τώρα κάποια παιχνίδια παλιότερα, παρατηρούσα και τα φετινά. Πιστεύεις ότι ατομικά εσύ σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ αυτά τα δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ? Σίγουρα με έχει βοηθήσει η ομάδα στο μέγιστο να βελτιώσω τις αδυναμίες μου. Σίγουρα αυτό οφείλεται και στον κύριο Λουτσέσκου που με βοήθησε από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ομάδα. Ακόμα και όταν δεν έπαιζα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η βοήθειά του και στα τακτικά θέματα και στα προπονητικά. Επίσης και ο κύριος Χιαθίτης που από την πρώτη στιγμή είναι μαζί μου και ρίχνουμε πολύ, πολύ υδρότα. Πραγματικά έχουμε γεμίσει μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων με το σημείο υδρότα που ρίχνουμε. Και είναι δύο άνθρωποι κλειδιά, πιστεύω, στην πορεία μου. Αισθάνεσαι και εσύ πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση? Αυτό φαίνεται σε όλες τις κινήσεις σου, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Αλλά από την πρώτη στιγμή που έπαιξα, από το πρώτο παιχνίδι που ήταν στην Καλαμαριά, αν θυμάμαι καλά, ναι, του Κυπέλλου, παρόλο την πίεση, παρόλο το άγχος, μου βγαίνανε αυτόματα όλα. Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μιας ομάδας όπως ο ΠΑΣ π.χ. που αγωνιζόσουνα και δεχόσουνα πάνω από 15 τελικές σε κάθε παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που είσαι τώρα, που δέχεσαι 6-7 τελικές, αλλά σε ανοιχτό γήπεδο αντίπαλος? Πόσο διαφορετικό είναι για σένα να το αντιμετωπίζεις αυτό? Είναι δύο ομάδες με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και τακτική φυσικά. Έτσι. Με τον ΠΑΣ παίζαμε 3-5-2, ουσιαστικά 5-3-2 σε όλα τα παιχνίδια. Με τον κύριο Λουτσέσκου παίζουμε 4-2-3-1. Πιο επιθετικό γενής, build-up από πίσω, με έλεγχο παιχνιδιού από τη δική μας πλευρά, με κατοχή, με ευκαιρίες. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο όταν κάνεις πρωταθλητισμό και δέχεσαι 1, 2, 3 ευκαιρίες σε όλο το παιχνίδι, παρά να δέχεσαι περισσότερες όπως δεχόμουν στον ΠΑΣ Γιάννενα. Αν με ρωτήσετε εμένα, φυσικά θα σου πω ότι προτιμώ να δέχομαι περισσότερες φάσεις. Γιατί είσαι πιο ζεστός. Ήμουν πιο χαρούμενος τεχνικά στον ΠΑΣ Γιάννενα από τις ευκαιρίες που γινόντουσαν. Από τον τρόπο που συμμετείχε στο παιχνίδι. Σίγουρα. Αλλά ερχόμενος στον ΠΑΟΚ, με τη βοήθεια των προπονητών μου, έβαλα και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μου. Ήθελα να γίνομαι πιο... να μπαίνω κι εγώ πιο πολύ στο παιχνίδι της ομάδας. Και παρόλο που δεν δεχόμαστε πάρα πολλές φάσεις, έχω ενεργό ρόλο στην ομάδα, πολύ σημαντικό. Πολλά γκολ έχω ξεκινήσει από τον τερματοφύλακα. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ωραία. Ας τα βάλουμε λίγο από την αρχή. Εγώ θεωρώ ότι ο κύκλος αυτής της ομάδας της φετινής σεζόν μάλλον άρχισε από τον τελικό πέρσι, που εκεί νομίζω ότι κατάφερε να διώξει την κακή ψυχολογία που προκάλεσε η περσινή κλοπή.
πώς το αντιμετωπίσατε όλη τη χρονιά και πότε μπήκε στο μυαλό σας το αίτητο πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι την φετινή χρονιά την αντιμετωπίσαμε ακριβώς όπως την περσινή. Και πέρσι κάναμε ένα φανταστικό εφτάμινο και με πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι, πρωταγωνιστούσαμε. Πρώτος ήταν ο ΠΑΟΚ. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αν και δεν θέλω να αναφέρω στα περσινά, μπορώ να πω ότι φέτος δεν είχαμε την απόδοση στα παιχνίδια όπως είχαμε στην περσινή χρονιά, αλλά ήμασταν πιο ουσιώδες σαν ομάδα. Χτυπάγαμε την κατάλληλη στιγμή, παίζαμε ακριβώς την μπάλα που έπρεπε να παίξουμε, με την σοβαρότητα και την εξυπνάδα που διέθετε το σύνολο. Λένε στον ανταγωνισμό Ολυμπιακός π.χ. Λέει ότι έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά στα παιχνίδια που η μπάλα έκαιγε δεν πήρε αποτελέσματα, ούτε έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτά που λένε από την ανταγωνιστική ομάδα? Μέσα από την πλευρά μας χαιρόμαστε που υπάρχουν καλές ομάδες. Θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί μέσω του ανταγωνισμού σίγουρα γίνεσαι καλύτερος κι εσύ. Θέλουμε να υπάρχουν να είναι υψηλό το επίπεδο στην Ελλάδα για να ανέβει κι άλλο το επίπεδο, γιατί στην Ευρώπη δεν μας αντιμετωπίζουμε τα καλύτερα σχολεία. Πρέπει να πετυχαίνουμε πράγματα και επίσης θεωρώ πως και νομίζω δεν μας απασχολεί και τόσο το ποιος παίζει καλύτερη μπάλα, το ποιος παίρνει στους περισσότερους βαθμούς στο γήπεδο μας απασχολεί και το ποιος παίρνει τα τρόπαια. Φανταζόσουν αν και θεωρώ ότι σε πολλά διαστήματα παίξαμε πάρα πολύ καλή μπάλα. Δεν νομίζω να αμφισβητείται από κανέναν αυτό. Καλά, ειδικά με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι μπορεί να ήταν και πιο εύκολος άσος στη σεζόν. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Ναι, πραγματικά σε αυτό το παιχνίδι φτάσαμε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Έτσι είναι, εκεί κρίνεις τον αντίπαλο, στον ανταγωνισμό, τώρα πάει τον κρίνεις. Αν ξέρω εγώ θα βάλει 5 γκολ στον Πανετολικό, μπορεί να τον πετύχει σε μια άλλη φάση από αυτή που τον πέτυχε ο άλλος, γιατί το πρωτάθλημα, ξέρεις, είναι και timing. Ποιον θα πετύχει, πού και γιατί. Εμείς όταν παίξαμε στον Πανετολικό, ο Πανετολικός είχε ελπίδες για Ευρώπη, όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός π.χ. Δεν είχε καμία ελπίδα να κάνει οτιδήποτε. Είναι και το timing. Κακά τα ψέματα. Φέτος ήταν μια τέλεια χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της Ευρώπης που δεν θα πω εγώ ότι το άφησε στην άκρη. Ο ΠΑΟΚ δεν του πήγε, θα πω. Ειδικά μετά την ενέργεια που χάθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Του χρόνου, πώς είναι δυνατόν για τον ΠΑΟΚ να διατηρήσει τα κεκτημένα, αλλά παράλληλα να πετύχει και το μεγάλο του στόχο να μπει στους ομίλους της Champions League? Σίγουρα είναι πολύ σημαντικός στόχος. Είναι αυτό που είπα και πριν. Πρέπει να ανεβάσουμε σίγουρα το επίπεδο της Ελλάδας, γιατί πλέον ο πρωταθλητής δεν πάει απευθείας στους ομίλους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που ο πρωταθλητής έμπαινε απευθείας στους ομίλους. Πλέον είναι δύο παιχνίδια, δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια ζωής και θανάτου. Πρέπει να πετύχουμε πάση θυσία. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό κάνουμε καθημερινά αγώνα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας. Σαν στόχος έχει μπει από την αρχή της σεζόν και της προηγούμενης, ο στόχος στον όμιλο, να μπούμε στους ομίλους της Champions League. Και θεωρώ πως με αυτή τη δουλειά τη συστηματική του προπονητή, όλου του επιτελείου, του οργανισμού ΠΑΟΚ, που πραγματικά δουλεύει σε υψηλά επίπεδα, θα καταφέρουμε να περάσουμε στους ομίλους. Αλέξανδρε, πώς γίνεται μια τετράδα τερματοφυλάκων να είναι τόσο ενωμένη μεταξύ της, τα μέλη της δηλαδή, ενώ παίζει ο ένας μόνο? Ναι, έτσι είναι. Είναι και αυτό ένα από τα αξιοσημείωτα, εντάξει. Δεν νομίζω να το συναντάς σε πολλές ομάδες. Και δεν είναι μόνο για το Θεάθη. Αντιλαμβανόμαστε εύκολο ότι μεταξύ σας είστε μια γροθιά, ξαναλέω, ενώ παίζει μόνο ένας, εσύ. Είναι πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά είναι τρομεροί χαρακτήρες. Θα θυμηθώ κι εγώ στην αρχή που ήρθα στην ομάδα που δεν έπαιζα, πάλι αυτή την αντιμετώπιση είχαμε για τον τερματοφύλακα που παίζει. Θέλαμε να παίζει καλά, θέλαμε να πηγαίνει καλή ομάδα, γιατί μέσα από αυτό γινόμασταν κι εμείς καλύτεροι, φαινόμασταν κι εμείς και το σύνολο είναι που κάνει τη διαφορά, η ομαδικότητα. Δεν είναι ένα ατομικό άθλημα, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Που είναι βέβαια αλυσίδα μέσα από το καλό του συναδέλφου σου, σίγουρα είναι και το καλό το δικό σου. Αυτό το κλίμα επικρατεί, αυτή η ομοιογένεια που είπαμε και πριν, και μας έχει πάει πάρα πολύ καλά.
Υπάρχει τρομερό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Πολύ πλάκα μέσα στα αποδυτήρια, πολύ γέλιο. Και αυτό είναι οι στιγμές, οι καθημερινές, οι δικές μας που δεν τις βλέπετε εσείς. Εσείς βλέπετε 90 λεπτά κάθε Κυριακή, κάθε δύο φορές τη εβδομάδα και Τετάρτη Κυριακή. Είναι δύο μέρες της εβδομάδας. Εμείς όμως αυτό το ζούμε καθημερινά. Αλέξανδρε, μιλώντας τις τελευταίες ημέρες με πολλούς ανθρώπους της ομάδας και χθες ο Κρέσπος στάθηκε πάρα πολύ στο Δεκέμβρη, εκεί που έφυγε ο Πρίγιοβιτς και ουσιαστικά μπήκε μπροστά ο ΑΚΠΟΜ και όλοι μαζί δημιουργήσετε ένα πολύ πιο δυνατό σύνολο με πολλές διαφορετικές φάσεις, γκολ. Ήταν εκείνο ένα σημείο κλειδί στη σεζόν? Όχι. Όχι. Δεν ήταν. Όχι. Ο Πρίγιο, 18 γκολ μέχρι και πριν φύγει. Συνειδητικός φύρκος, κλειδί για την ομάδα. Φυσικά παίζαμε όλοι για τον Πρίγιο, αλλά είχε μάθει η ομάδα να παίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Είχε τα αποτελέσματα. ΑΚΠΟΜ, πιο ομαδικότητα. Υπήρχε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από την πλευρά μας. Προσαρμοστήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα οφείλεται και ο προπονητής, πιστώνεται τον προπονητή σε μεγάλο βαθμό αυτό. Αλλά η ομάδα έχει μάθει να προσαρμόζεται και να εναλλάσσεται στις καταστάσεις που τις δημιουργούνται. Και μπορώ να πω ότι ήταν και άλλα δύο παιδιά. Και ο Κάρολ που το παιδί βοήθησε στα μέγιστα κάθε φορά που έμπαινε έκανε τη διαφορά. Επίσης και ο Καρέλης που μπορεί να μην έκανε πολλές παρουσίες φέτος στην ομάδα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και νομίζω αδικείται που δεν αναφέρεται φέτος πολύ το όνομά του. Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καλό σύνολο ποδοσφαιριστών, εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικοί χαρακτήρες και πολύ τυχερός και εγώ που έχω αυτά τα παιδιά δίπλα μου. Εσύ όπως έβλεπες την ομάδα από το τέρμα, ποια ομάδα του ΠΑΟΚ σου άρεσε? Γιατί όντως ήταν πολύ διαφορετική με Πρίγιοβιτς και χωρίς Πρίγιοβιτς. Αυτή με τον Πρίγιοβιτς ή αυτή χωρίς τον Πρίγιοβιτς? Δύσκολο να το πω, γιατί με τον Πρίγιο πετύχαμε γκολ, φανταστικά γκολ, καθοριστικά γκολ. Με τον ΑΚΜΟ παίζαμε πιο πολύ, υπήρχε μεγαλύτερη ομαδικότητα με τον ΑΚΜΟ. Mm-hmm. Διαφορετικά στυλ, δεν μπορώ να επιλέξω κάποιο από τα δύο και τα δύο όμως είχαν αποτέλεσμα. Okay. Αλέξανδρε, πώς έχει καταφέρει ο Λουτσέσκου να έχει ένα σύνολο τόσο δεμένο, να μην υπάρχει παίκτης που μπορεί να παραπονηθεί για το οτιδήποτε, να κατανοούν όλοι τις αποφάσεις του, πώς το έχει κάνει αυτό? Έχει κερδίσει τα αποδυτήρια, πιστεύω. Είναι πολύ αυστηρός προπονητής. Γιατί θέλει κάποιους κανόνες μέσα στα αποδυτήρια, θέλει να υπάρχουν κάποια πράγματα και θέλει να τα κάνει με το δικό του τρόπο. Ο τρόπος του, όπως έχετε δει και εσείς, είναι επιτυχημένος και έχει καταφέρει να παίζει το σύνολο, να παίζουν όλοι οι παίχτες για τον προπονητή. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει, εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι ήταν δίκαιος απέναντι σε όλους. Δηλαδή δεν είχε κάποιος το δικαίωμα να πει ότι εμένα με αδίκησε. Όλοι πήραν τις ευκαιρίες, όλοι τέλος πάντων όσοι έδειξαν καθιερώθηκαν. Είναι αυτό το κλειδί για την ισορροπία σε μια ομάδα? Ναι, σίγουρα. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Όλοι οι παίχτες πήραν τις ευκαιρίες τους. Μερικές εξαιρέσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι δίκαιος ένας προπονητής. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ορισμένες φορές μπαίνω και εγώ στη θέση του προπονητή για να κατανοήσω τις κινήσεις που κάνει και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Η κριτική είναι τεράστια, ειδικά σε έναν σύλλογο απαιτητικό όπως είναι ο ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, που έχει δίψα για πρωταθλήματα και κύπελα. Και η επιτυχία του αυτή φαίνεται κιόλας μες στο γήπεδο. Αλέξανδρε, έκανες πολλές επεμβάσεις καθοριστικές και αυτό είναι το ζητούμενο για έναν τερματοφύλακα που πρέπει να έχει μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να της δίνει βαθμούς και τερματοφύλακες. Έδωσες στο Καραϊσκάκη, έδωσες στο Χαριλάο σίγουρα. Πιο σημαντική εμφάνιση είναι στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη, πολλά παιχνίδια. Είναι μια επέμβαση που είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας για σένα και τη θυμάσαι έτσι πιο έντονα από τις πολλές που έκανες φέτος? Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά το έχω σκεφτεί ορισμένες φορές. Ποια είναι, αλλά δεν ξέρω, δυσκολεύομαι λίγο, γιατί κάθε μία έχει τη δική της βαρύτητα.
Υπήρχαν πολλές και στην Ευρώπη, στα προκριματικά του Champions League και στο Europa League και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο κάποια... δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή κάποια. Και του Καμαρά μέσα στον Ολυμπιακό στην αρχή, στα πρώτα λεπτά, την κεφαλιά από κοντά, τα δύο μέτρα. Παιχνίδια τα οποία ήταν καθοριστική σημασία. Αυτά πιστεύω είναι οι πιο σπουδαίες απεκρούσεις, όταν οι απεκρούσεις δίνουν βαθμούς. Έχεις δεν φτάσει... μπορώ να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή κάποια, να σου πω την αλήθεια. Έχει φτάσει στο σημείο στη διάρκεια τη σεζόν, ακόμα και η UEFA να σε έχει αποθεώσει για απόκρουσή σου. Νομίζω στο μάτς με την Τζέλσι. Α, του Love to Stick, ναι. Ναι. Που ήταν, ας πούμε, κάτι πολύ μεγάλο για σένα. Τι να πω, δεν μπορούσα να χαρώ πραγματικά αυτό το παιχνίδι. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Το χάρηκαμε στο γήπεδο, αλλά το αποτέλεσμα μου έφυγε μεγάλη πίκρα. Δεχτήκαμε 4 γκολ, αν και με λιγότερο παίχτη. Άρα δεν μπορώ να βάλω αυτή την εμφάνιση. Αλλά ναι, σίγουρα. Σαν στιγμή δεν μπορεί να μείνει. Ναι, πραγματικά. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ. Περίμενε κάτι τελευταίο. Ολυμιός. Τι, άλλο. Ναι, τι είναι αυτές οι πόντιες. Περίμενε. Ολυμιός έλεγε ότι δεν τον θυμάται ποτέ να είναι σοβαρός, Ρησί. Και τόση ώρα είναι τόσο σοβαρός εδώ πέρα στον αέρα. Επιβεβαιώνεις, Αλέξανδρε, ότι δεν είσαι ποτέ σοβαρός. Ολυμιός τα λέει αυτά. Ολυμιός τα λέει αυτά. Το άκρον άτομο της σοβαρότητας. Δωματιάρα μου εδώ και 2 χρόνια περίπου. Πήρε το δωμάτιο μετά τον... Μετά από 2 χρόνια νομίζω, ναι, 2 χρόνια. Τρομερό δωμάτιο, παίζουμε πάρα πολύ καλά μαζί. Έχουμε τρομερή χημεία με το Λιμιό, είναι πολύ καλό παιδί, είναι μικρός ηλικία και εξελίξιμος. Και πραγματικά του έχουμε τα καλύτερα. Αλλά με κάνει ρεζίλη παρελθυνίας, απίστευτο. Όχι ρεζίλη, απλώς τόση ώρα είσαι σοβαρός και λέω τι γίνεται. Ο Λιμιός απαγορεύεται να λέει οποιοδήποτε άλλο δεν είναι σοβαρός. Προχθές μετά το τελικό κάναμε δηλώσεις ζωντανά και δεν σταματούσε να φωνάζει. Πες τα, Αλέξανδρε, πες τα να μην τα λέω εγώ. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε. Ξεκουράσου, αν και σε βλέπω με την ενέργεια που έχεις, θα συνεχίσεις μάλλον να τις δίνεις προπονητικά. Μα πού να ξεκουραστούμε, κάνουμε προπονήσεις. Συνεχίζουμε τις προπονήσεις καθημερινά. Πρόβλημα είναι αυτό, φίλε. Και εμείς τις εκπομπές. Άκου να δεις, έλα να κάνεις εσύ εκπομπή, να κάνουμε εμείς κάποια προπόνηση. Και σε αυτό πάω να ευχαριστήσω τον κύριο Σκιαθίτη, τον προπονητή τερματοφυλάκων μου. Γιατί έχουν τελειώσει υποχρεώσεις της ομάδας και είναι δίπλα μου. Κάνουμε προπονήσεις ατομικές μαζί με τον Παναγιώτη, το Γλύκο, που είναι 100% επαγγελματίας, να το αναφέρω και αυτό για να μην είναι κρίμα να μην ακούγονται κάποια καλά. Που είναι 100% επαγγελματίας. Να τον ευχαριστήσω. Γιατί θα είναι δίπλα μου μέχρι να ξεκινήσει υποχρεώσεις εθνικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην Αγγλία που έχει πάει για τις δουλειές του. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και θα βρεθούμε σε καμιά 1,5 μήνα, πότε είναι. Να είσαι καλά. Κεφάλι κάτω. Έλα, πάει. Καλή συνέχεια.